Η Αγία Μεγαλομάρτης Κυριακή. Η Αγία Μεγαλομάρτης Κυριακή γεννήθηκε την εποχή που αυτοκράτορας του Ρωμαϊκού κράτους ήταν ο ειδωλολάτρης Διοκλητιανός. Οι γονείς της, ο Δωρόθεος και η Ευσεβία, ήταν χριστιανοί και ζούσαν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αλλά επειδή ήταν άτεκνοι, παρακάλεσαν με πίστη τον Κύριο να τους χαρίσει ένα παιδί. Έπειτα από λίγο καιρό, το θαύμα έγινε και η Ευσεβία, μία κυριακάτικη μέρα, έφερε στον κόσμο ένα ευλογημένο κοριτσάκι. Έτσι, μαζί με τον Δωρόθεο, της έδωσαν το όνομα εκείνης της ημέρας που γεννήθηκε για να ευχαριστήσουν τον Θεό για το δώρο που τους έκανε. Με το πέρασμα των χρόνων, η νεαρή Κυριακή δυνάμωνε πνευματικά και χάρη στη σωστή ανατροφή των γονιών της, κατάφερε να αποκτήσει πολλές αρετές, ζώντας θεάρεστα, και εκείνοι, βλέποντας την προκοπή της κόρης τους, χαίρονταν και δόξαζαν τον Θεό. Κάποια μέρα, ένας νεαρός ειδωλολάτρης, που παρατήρησε τη σωματική ομορφιά της Κυριακής και τα ψυχικά χαρίσματα που διέθετε, αποφάσισε να την πάρει για γυναίκα του. Τότε πήγε στους γονείς της Αγίας και τους είπε την επιθυμία του. Όμως η καλλιπάρθενος νέα δεν ήθελε να παντρευτεί, διότι λαχταρούσε να παραμείνει αγνή στο σώμα και στην ψυχή, ασχολούμενη μόνο με τα έργα του Θεού. Εξήγησε λοιπόν στον νεαρό ειδωλολάτρη πως αδιαφορούσε για κάθε πρότασή του. Ο πατέρας του ειδωλολάτρη, όταν έμαθε την απάντηση της Κυριακής, φοβήθηκε μήπως ο γιος του γίνει χριστιανός για χάρη της και αμέσως την κατήγγειλε στον έπαρχο Ιούστο μαζί με τους γονείς της. Τότε οι στρατιώτες συνέλαβαν τη χριστιανική οικογένεια και την οδήγησαν στον ειδωλολάτρη ηγεμόνα. Ο Ιούστος, αφού τους ανέκρινε, τους έστειλε στον αυτοκράτορα Διοκλητιανό και εκείνος με τη σειρά του βασάνισε σκληρά τους γονείς της Κυριακής και προσπάθησε να πείσει την ίδια να προσκυνήσει τα είδωλα. Της πρότεινε μάλιστα να μην ζει με περιορισμό και εγκράτεια όπως κάνουν οι χριστιανοί, αλλά με απολαύσεις και ειδονές, καθώς ήταν νέα και όμορφη. Αλλά η ενάρετη Αγία αποστόμωσε τον αυτοκράτορα, λέγοντας ότι οι ειδωλολάτρες δίνουν προσοχή στην ομορφιά του σώματος, το οποίο έρχεται και φεύγει, ενώ αδιαφορούν για το κάλος της ψυχής τους, η οποία ζει αιώνια μετά το θάνατο του σώματος. Τότε οι φρουροί οδήγησαν την Κυριακή στον τόπο όπου βασάνιζαν τους γονείς της για να τους βλέπει και να υποφέρει. Μα εκείνη, παρόλο που παρακολουθούσε τα φρικτά μαρτύρια και είδε τους αγαπημένους γονείς της να αιμορραγούν και να πεθαίνουν για την αγάπη του Χριστού, δεν έχασε την πίστη της, αλλά ακολουθώντας το παράδειγμά τους, υποσχέθηκε στον εαυτό της να ομολογήσει και εκείνη το όνομα του γλυκύτατου Ιησού Χριστού. Έπειτα ο Διοκλητιανός έστειλε την Αγία στον Κέσσαρα Μαξιμιανό για να την δικάσει εκείνος. Πολλή ώρα προσπάθησε ο Κέσσαρας να την κάνει να αλλαξοπιστήσει, αλλά μάταια κόπιαζε, διότι η σεμνή και συνετή Κυριακή δεν δέχτηκε με καμία απειλή να αρνηθεί τον έναν παντοδύναμο και αληθινό Θεό για να προσκυνήσει τα άψυχα αγάλματα. Γι' αυτό οι αιμοχαρείς δήμοι ξάπλωσαν τη μάρτυρα στο έδαφος, τη στέντωσαν τα χέρια και τα πόδια και τη μαστίγωσαν με βούνευρα, δηλαδή με μαστίγιο που ήταν φτιαγμένο από νεύρα βοδιών. Τη χτύπησαν τόσο άγρια που την καταπλήγωσαν και το καλλιπάρθενο σώμα της ξεσκίστηκε και το αίμα της χυνόταν στο χώμα. Ύστερα, οι απάνθρωποι στρατιώτες την έκλεισαν στη φυλακή. Εκείνο τον καιρό, έπαρχος της Βυθινίας ήταν ο ειδωλολάτρης Ιλαρίων.
ο οποίος κατάφερε να υποχρεώσει αρκετούς χριστιανούς να κάνουν θυσία προς τιμή των ειδώλων. Έτσι, ο Μαξιμιανός έστειλε την Αγία στον έπαρχο, πιστεύοντας πως εκείνος θα μπορούσε να αλλάξει και τη δική της πίστη. Όμως, η αγάπη της μάρτυρος για τον Χριστό ήταν τόσο σταθερή και ακλόνητη, που τελικά ο Ιλαρίων φάνηκε αδύναμος να μεταπίσει την Κυριακή. Έτσι, τη μίσησε τόσο πολύ που διέταξε τους στρατιώτες να την κρεμάσουν από τα μαλλιά. Κατόπιν, οι αδίστακτοι άνδρες άναψαν λαμπάδες και έκαιγαν με αυτές την μεγαλομάρτυρα. Εκείνη πονούσε φρικτά από τις φλόγες που άνοιγαν πληγές στο κορμί της, αλλά δεν έχασε το θάρρος της. Παρακαλούσε με θέρμη τον Κύριο να της δώσει κουράγιο για να αντέξει στο μαρτύριο μέχρι τέλους. Μετά από εκείνο το βάσανο, ο έπαρχος κάλεσε την Αγία Κυριακή μπροστά του και της είπε: «Τι κατάφερες με την ανυπακοή σου, ανόητη? Αν προσκυνούσες τους θεούς, δεν θα υπήρχε λόγος να υποφέρεις τόσο και να βασανιστεί το νεανικό σώμα σου». Η Μάρτης όμως του είπε γενναία: «Δύστυχε ηγεμόνα, ανόητη θα ήμουν αν προσκυνούσα τα άψυχα είδωλά σου σαν αληθινούς θεούς, τα οποία έχουν χέρια και πόδια, αλλά δεν μπορούν να κινηθούν. Έχουν στόμα, αλλά δεν μιλούν. Έχουν κεφάλι, αλλά δεν έχουν μυαλό». Εξοργισμένος ο Ιλαρίων την έκλεισε αμέσως στη φυλακή. Αλλά το ίδιο βράδυ παρουσιάστηκε άγγελος από τον ουρανό στην Αγία και αφού θεράπευσε εντελώς τα τραύματά της, την ενθάρρυνε και εξαφανίστηκε. Την άλλη μέρα, οι φρουροί οδήγησαν την μάρτυρα στον ηγεμόνα και εκείνος, όταν την είδε εντελώς θεραπευμένη, της είπε αλαζονικά ότι οι θεοί τη λυπήθηκαν και αποφάσισαν να τη γιατρέψουν. Γι' αυτό και εκείνη έπρεπε να θυσιάσει προς τιμή τους. Αλλά η Κυριακή απάντησε: «Αν νομίζεις πως με θεράπευσαν οι ψεύτικοι θεοί σου, έχεις άδικο. Αλλά ας πάμε στο ναό των ειδώλων να δούμε ποιος είναι ο αληθινός Θεός». Καταχαρούμενος ο Ιλαρίωνας πίστεψε πως η Αγία θα δεχόταν να προσκυνήσει τα είδωλα και πήγε μαζί της στο ναό. Τότε η Κυριακή έκανε το σημείο του Σταυρού και τα δαιμόνια που κατοικούσαν εκεί μέσα ταράχτηκαν τόσο πολύ που δημιούργησαν σεισμό και τα αγάλματα έπεσαν κάτω και έσπασαν. Ο έπαρχος, θυμωμένος, βλασφήμισε το όνομα του Χριστού, μα την ίδια στιγμή ένα άγαλμα έπεσε στο κεφάλι του και τον σκότωσε. Πολλοί ήταν εκείνοι που βλέποντας το θαύμα πίστεψαν στη δύναμη του Χριστού και βαπτίστηκαν χριστιανοί. Η Αγία, ελεύθερη πια, άρχισε να διδάσκει το Λόγο του Θεού μέχρι που έπαρχος της περιοχής έγινε ο Απολλώνιος, ο οποίος συνέλαβε την Κυριακή για τη χριστιανική της δράση. Τότε για να την τιμωρήσει, την έριξε στη φωτιά, αλλά ο Θεός προστάτεψε τη δούλη του από το μίσος των εχθρών της. Έτσι, η Αγία Κυριακή παρέμενε για ώρες μέσα στις φλόγες, χωρίς να μπορεί η φωτιά να τη βλάψει. Αποφασισμένος ο Απολλώνιος έδωσε εντολή να ρίξουν τη μάρτυρα σε ένα άγριο πεινασμένο λιοντάρι. Μα και πάλι έγινε θαύμα και το θηρίο, σεβόμενο την Αγία, κάθισε ήμερο δίπλα της. Μετά από όλα αυτά, ο έπαρχος δεν ήξερε πώς να βασανίσει την Κυριακή, γι' αυτό πρόσταξε να την αποκεφαλίσουν. Κατόπιν, οι στρατιώτες οδήγησαν την Αγία στο χώρο της εκτέλεσης και εκείνη τους παρακάλεσε να την αφήσουν για να προσευχηθεί. Αφού τελείωσε τη συνομιλία της με τον Θεό, η Παρθενομάρτης ξάπλωσε στο έδαφος και πριν προλάβουν οι δήμοι να την αποκεφαλίσουν, πέθανε ειρηνικά, δοξάζοντας το μεγαλοδύναμο Κύριο που την αξίωσε να ομολογήσει τη χριστιανική της πίστη και να βασανιστεί
για χάρη του αθανάτου Χριστού. Τρομαγμένοι και συγκλονισμένοι στρατιώτες σεβάστηκαν το αγιασμένο λείψανό της και δεν το πλησίασαν. Έπειτα, κάποιοι χριστιανοί το πήραν και το ενταφίασαν με τιμές. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής κάθε χρόνο στις 7 Ιουλίου.